Καλησπέρα σας. Είναι live. Επιτέλους ξεκίνησε η σεζόν μας 2023-2024. Και βέβαια, επειδή ξεκινήσαμε 13 του μήνα, δεν μπορούσε να μην υπήρχαν έτσι τα τεχνικά μας τα προβλήματα, αυτά που μας αγχώνουν, αλλά που μας κρατάνε και σε δύναμη και σε δράση. Σε εγρήγορση. Σε εγρήγορση. Και σε τρόμο. Και σε τρόμο. Γιατί λοιπόν, τρομάξαμε. Θέλω να καλωσορίσω τον Νικόλα μου. Καλώς τον Νικόλα. Ο Νικόλας... Για άλλη μια φορά, καλησπέρα και πάλι. Και σε σένα και στους ακροατές Ολυμπία. Και να πούμε και στους ακροατές ότι υπήρξαν, ότι έχουμε πει εμείς καλησπέρα καμιά ώρα πιο πριν. Ναι. Ναι, απλά είχαμε... για λόγω κάποιο τεχνικό θέμα. Απλά είχαμε τα τεχνικά μας προβλήματα και ξεκινήσαμε έτσι απότομα. Εντάξει. Δεν πειράζει όμως. Ναι. Ο Νίκος έχει έρθει από την Αργυρούπολη. Είναι ένα παιδί Νικόλας. Που... Νικόλας. Ναι. Ο Νικόλας. Από την Αργυρούπολη. Εκεί μένω. Αργυρούπολη εκεί μένει. Ο Νικόλας είναι ένα παιδί που έχει σπουδάσει θεατρολογία από το Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολείται με τη συγγραφή, ασχολείται με την ποίηση, αλλά γράφει και μουσική θεατρική. Αυτά τώρα θα μου τα πεις εσύ. Ναι, είναι λίγο κάπως. Εντάξει. Mm-hmm. Για πες μου για τη μουσική που γράφεις. Η μουσική που γράφω. Η μουσική που γράφω δεν είναι ακριβώς γράφω. Θα σου πω τι γίνεται. Είναι ένα μουσικό project που φτιάξαμε το 2020 με τον, σε συνεργασία με τον φίλο και μουσικό παραγωγό Δημήτρη Σακά, πρέπει να πω και το όνομά του, γιατί δίχως αυτόν δεν υπάρχει, δηλαδή όλο αυτό το όραμα είναι πολύ δύσκολο για να βγει. Από τα Demons Studios, Νέα Ιωνία, τσεκάρετε. Αυτός είναι ο πρώτος που κρατάς. Αυτός ο δίσκος είναι ο μελανόχητος. Η σκοτεινή πλευρά της μήτρας. Όλα αυτά αλληγορικά μπορώ να στα εξηγήσω φυσικά. Ναι, και είναι το CD που κυκλοφόρησε το 2020. Ναι. Το άλλο είναι το 2021, λέγεται «Η τελετή» είναι ο τίτλος. Περιέχει 4 15-λεπτές συνθέσεις. 4-15 λεπτές είναι τύπου μουσικές σουίτες. Αυτό εδώ που λέγαμε που σου είπα ότι... Είναι μεγάλα. Είναι 4-15 λεπτά. Ναι, αλλά είναι μουσική που μπορώ να τη χρησιμοποιήσω σε θεατρικά έργα. Μπορώ θεατρικά. Να τη χρησιμοποιήσω σε μουσική, έτσι να γεμίσω. Αναλόγως τη μουσική. Γενικότερα το χαρακτηριστικό που υπάρχει στο μουσικό μου είδος εμένα είναι πρώτον το ότι είναι ελληνόφωνη. Πειραματική ροκ μουσική. Περίμενε να ακούσουμε λίγο το... Βάλε το 2 από την αρχή όμως. Περίμενε να βάλω το 2. Ναι. Θα να βάλουμε ένα... Αυτό είναι το 2. Όχι. Πήγαινε στη λίστα δεξιά. Εδώ. Κάτω. Εδώ. Αυτό. Γίνονται καθοδηγήσεις. Στο κόσμο το τρίτο.
σε ρωτήσω κάτι. Για πες μου τώρα αυτό που μου λέγες, δεν τα ακούγανε έξω. Ναι, ναι. Αυτό που σου λέμε το ότι αν ακούστηκε, ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι του πρώτου δίσκου της σκοτεινής πλευράς της μήτρας. Ακούστηκε, ναι. Για να εξηγήσω και τα... σου λέει άλλο τι είναι η σκοτεινή πλευρά. Η σκοτεινή πλευρά, ποια είναι παιδιά, η σκοτεινή πλευρά της μήτρας, είναι το πριν βγούμε στην γέννησή μας. Ναι. Δηλαδή πριν γεννηθούμε. Υπάρχει η κοσμοθεωρία ότι πριν την γέννηση βρισκόμαστε κάπου, ερχόμαστε για κάπου αλλού και μετά ξαναπηγαίνουμε εκεί. Και δεν μιλάω αυτή τη στιγμή θεολογικά από πλευράς οποιοδήποτε θεολογικής, γιατί όλες οι θρησκείες και όλες οι θεολογίες για το ίδιο πράγμα μιλάνε εκατομμύρια χρόνια. Γιατί να είναι σκοτεινή πλευρά όμως και να μην είναι η φωτεινή πλευρά της μήτρας, γιατί λένε ότι ζούμε σε ένα φως και γι' αυτό κλαίμε όταν βγαίνουμε... Ναι, η θεωρία που... Του... Γι' αυτό κλαίμε δηλαδή, πώς κλαίμε όταν πεθαίνουμε και φεύγουμε από αυτή τη ζωή και πάμε, ναι. Δεν ξέρουμε πού πάμε. Ναι. Μπορεί μετά να πηγαίνουμε στο σκοτάδι. Η δική μου η. Αυτή η όσο τώρα γνώση. Βεβαίω. Η δική μου όμω όσο τώρα γνώση και η φιλοσοφία. Αν θες, γιατί πάνω απ' όλα αυτό όλο έχει και την προσωπική, αν θες, φιλοσοφία και ταυτότητα. Είναι το ότι το φως και το σκοτάδι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι κι αλλιώς. Η ζωή και θάνατος είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο, το ίδιο νομίσμα με τις δύο πλευρές. Είναι ακριβώς το ένα και το αυτό. Δεν έχει διαφορά. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Απλώς η όλη κοσμοθεωρία είναι το ότι από τις μαύρες τρύπες που υπάρχουν στην αστροφυσική, όποιος ασχοληθεί, εγώ ασχολούμαι και με αστροφυσική, με πολλά πράγματα ασχολούμαι, κάπως έτσι πάει το έργο. Επομένως η κοσμοθεωρία είναι το ότι από την σκοτεινή τρύπα, την μαύρη τρύπα, που αλλιώς τη λέμε μαύρη, γιατί εμείς δεν μπορούμε να την δούμε, γιατί απορροφάει το φως λόγω των ισχυρών βαρυτικών. Αλλά, τέλος πάντων, από αυτό το πράγμα, επειδή συγκεντρώνεται πολλή ενέργεια, δηλαδή πολλή ζωή, γιατί η ενέργεια δεν είναι η ζωή, βγαίνει προς τα έξω. Επομένως, η σκοτεινή πλευρά της μήτρας είναι αυτή, το ότι από αυτό το απόλυτο χάος, γιατί από το απόλυτο χάος δημιουργείται ζωή, επομένως, από το απόλυτο χάος και το απόλυτο τίποτα δημιουργείται κάτι, και έτσι ο πρώτος δίσκος είναι ένα ταξίδι από την γέννηση στον θάνατο και πάλι πίσω. Να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι που μπορεί να μας δώσει... Αν θες άλλο ένα, να ακούσουμε αν θες το πιο κομμάτι που λέει, πάτα το 5 που λέει κάτω, ακριβώς αυτό. Θα ακούσουμε το πού είσαι. Πού είσαι είναι μια φιλοσοφική ερώτηση, για να δούμε το μήνυμα αν θες. Είναι πιο θεολογικό αν θες το μήνυμα. Με χτυπάει
για πες μου τώρα, η φωνή είσαι εσύ που τραγουδάει? Είναι μία από τις πολλές φωνές που γίνονται στην προσπάθεια να αποδώσω και να αποδώσουμε το συνέστημα του κάθε στίχου και του κάθε νοήματος. Ο πρώτος... Μου είπες ότι περνάς από κάτι κανάλια, τι μου λέγες τώρα, ότι τα είναι κανάλια? Όχι, σου έλεγα απλώς την διαδικασία για να καταλάβει περίπου και ο κόσμος ότι η δουλειά αυτή που γίνεται είναι σχετικά αρκετά δύσκολη. Γίνεται από τα Demons Studios με AI, του Δημήτρη Σαρκά, του φίλου, που είναι και συνάδελφος και συνοδοιπόρος και συνδημιουργός για όλο αυτό το έργο που γίνεται αυτή η παραγωγή. Με το Σαρκά νομίζω ξαναμιλήσει, κάποιος μην ξαναπεί για το Σαρκά. Δεν ξέρω εσύ ποιον λες, αν τον ξέρεις. Δεν ξέρω τώρα αυτό, δεν ξέρω πώς... Για πες μου. Και να πούμε ότι τα γραφιστικά στοιχεία, όλα αυτά τα γραφιστικά, όλα που βλέπεις στο δίσκο, όλα αυτά, οι ζωγραφιές, τα σύμβολα, είναι βασικές μου ιδέες όλα αυτά, από τις μεταφέρα από το Μέγα Ιεροφάντη, αλλά μαζί με την Σεβ Ισπανού είναι που κάνει όλο αυτό το artwork. Η Σεβ Ισπανού έχει κάνει τα γραφικά και το εξώφυλλο και όλα αυτά. Όλο αυτό το πράγμα έχει φτιαχτεί, εννοείται, βασισμένο στις αρχικές ιδέες που υπάρχουν για την κάθε δίσκο, την κάθε μορφή κτλ. Ο πρώτος λοιπόν δίσκος βγήκε το 2020 σε μια απόπειρα να περιγράψει την ανθρώπινη ψυχική κατάσταση. Είναι ένας, θα λέγα, τραγικός ο δίσκος. Έχει μια τραγικότητα. Ήτανε και μέσα στην καραντίνα. Ήταν και μέσα στην καραντίνα, αλλά και πέραν της καραντίνας ξεκινάει από το χάος και την γέννηση προς τον θάνατο και πάλι στην επιστροφή, μέσα από την απελπισία της ανθρώπινης φύσεως και τραγωδίας αυτών των συναισθημάτων της μοναξιάς, της κατάτιας, της φτώχειας, της εξαθλιώσεως, των πολιτικο-κοινωνικών καταστάσεων που μέσα στην χώρα μας την μαστίζουν, της έβρεσης του εαυτού μας, το ποιοι είμαστε, και καταλήγει στην θέωση. Αυτό είναι το πρώτο. Ωραία. Να βάλουμε άλλο ένα από εδώ, πήγαινε κάτω-κάτω, ένα κομματάκι στο playlist που λέγεται το είσαι σύστημα, θα βάλουμε, που είναι και πολιτικό και είναι επίκαιρο για κάθε εποχή. Ξεκινά να αλλάξεις το σκοτάδι, μα
Αυτή η στίχη είναι ποιήση, εσύ τα γράφεις. Ναι, εννοείται. Ποιος τα γράφει, εγώ. Εγώ είμαι ο μοναδικός εκπρόσωπος, να σου το πω και λίγο για να κρατήσουμε τους, το ενδιαφέρον και λίγο την μυθοπλασία. Η στίχη δεν είναι απλά τραγουδάκια για να περνάει η ώρα. Είναι ποίηματα. Υπάρχει νόημα, υπάρχει βάθος. Yeah. Και αυτά γράφω εγώ σε συνδυασμό με τον ίδιο τον Μελανόχητο. Την ενέργεια, αν θες, το πνεύμα, αν θες. Αυτό που μας έτσι παρακινεί εσύ όλους. Πώς έγινε, όταν έκανες θεατρικό, πώς έγινε και τον ερωτεύτηκες στο Μελανόχητο και τον έγινε. Ζούσε πάντα μέσα μου, από την ημέρα που υπάρχω στον κόσμο αυτό και που έχω γεννηθεί. Υπάρχει μέσα μου, απλώς κάποια στιγμή με βρήκε, που λέμε, μέσα στα δωμάτια των ονείρων μου και των σκέψεων μου και της απελπισίας μου, αν θες, που βρισκόμουν για τις στεναχώριες μου, με βρήκε και με κάλεσε σε αυτό το χρέος που υπάρχει να φτιάξουμε ένα ολόκληρο όραμα καλλιτεχνικό και δημιουργικό, είτε ονομάζεται θέατρο, όπου και εκεί παλεύω πολύ να φέρω εις πέρας. Έχω πολλά θεατρικά έργα που αυτή τη στιγμή δεν έχουν δει το φως του ηλίου και τη σκηνή, δεν την έχουν μυρίσει και παλεύω, αλλά οι πόρτες είναι αρκετά στενές και κλειστές και θέλουν πάρα πολύ, αλλά υπάρχει έργο που είναι μοναδικό, είτε μουσικό, είτε θεατρικό, είτε κινηματογραφικό, ακόμη και το κειμενικό ποιητικό μου έργο, που όλο αυτό το πράγμα προέρχεται από τον Μελανόχητο, τον Μέγα Ιεροφάντη που λέω εγώ. Για πέω μας, γιατί εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου τον άκουσα τον Μελανόχητο, παρόλο που τώρα έχω διαβάσει αρχαίο δράμα, παρόλο που τώρα τον άκουσες. Ασχοληθεί με τα μυστικιστικά, παρόλο που είχαμε τις ιέρειες, γιατί εγώ είμαι μια ιέρεια. Αν εσύ είσαι ο Μελανόχητος, εγώ νομίζω από μικρή. Εγώ είμαι ο Νικόλας, δεν είμαι ο Μελανόχητος. Εγώ είμαι μια ιέρεια. Θέλω να σου πω ότι από μικρή με γοήτευε αυτό της ιέρειας, πώς να σου το πω. Τι εννοείς ποιος είναι και τι είναι, για να καταλάβω την ερώτηση σου, τι εννοείς. Δεν ξέρω καν τίποτα, δεν ξέρω. Πώς λέμε, πώς είναι, δηλαδή. Ας πούμε, αν μου πεις ότι. Είναι μία πνευματική ύπαρξη. Υπήρξε ποτέ. Υπάρχει. Υπήρξε, ρε παιδί μου, στην αρχαία Ελλάδα, υπήρξε ποτέ σαν ιδέα. Υπάρχει σαν ιδέα, γιατί όλα αυτά είναι. Υπάρχει σαν ιδέα και υπήρξε και μέχρι σήμερα και υπάρχει και θα υπάρχει. Απλώς σήμερα έτυχε να επιλέξει εμένα για να τον εκπροσωπήσω και να μεταλαμπαδεύσω αυτό το μήνυμα που ουσιαστικά το μήνυμα είναι ανθρώπινο, είναι ουσιαστικό, είναι καθαρό. Παιδί μου, παιδί με κατάλαβες, οι ιέρειες υπήρχανε. Ναι. Ωραία. Και αυτός. Αυτό σου λέω πότε, ποια εποχή, τι πώς, αυτό σου λέω, βάλε μου να μπω στην ιστορία. Η ιστορία. Η ιστορία είναι μεταξύ. Ποιος είναι, δεν με θες να πατήσω να ψάχνω στο Google το Μελανόχητο. Τέτοια μιλή. Ναι. Άρα σας μιλάς. Δεν υπάρχει να βρεις κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό που το έχεις φτιάξει εσύ. Δεν είναι φανταστικό. Ρε παιδί μου, άμα πατήσουμε τώρα. Όχι, όχι. Θα μας βγάλει δικοπάντη, δικο. Ναι, όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει με την ιστορική μορφή αυτή να βρεις κάπου στο Google σε κάποιο βιβλίο. Αυτό σου λέω, αγάπη μου. Το όνομα είναι σύνθετο και φτιαχτό. Εσύ το φτιάξες. Το έφτιαξε το ίδιο το πνεύμα που μου μίλησε και μου μετέφερε το λόγο του. Και να εξηγήσω και τι σημαίνει, είναι από το ουσιαστικό μελανός και από το ρήμα χείο. Δηλαδή, όχι αυτός που χύνει, σκότει. Μελάνι, είναι λίγο. Αυτό πάει και λίγο αλλού. Ναι, εκεί σε παραπέμπει ότι χύνει μελάνι. Το ρήμα χείο στην αρχή. Εγώ δηλαδή, έτσι όπως το άκουσα, Μελανόχητος, λέω επειδή γράφει στίχους, το λέει. Ναι, χύνει μελάνι, γράφει στίχους. Ο εκ του σκότους κατά μία έννοια γεννηθείς. Αλλά λέμε ότι το σκότος είναι και το φως παράλληλα, αλλά. Άρα είναι και εκ του φωτός δηλαδή. Γιατί το ρήμα χείο σημαίνει γενό, όχι μόνο χείο, σημαίνει και γενό. Έχει πολλές έννοιες. Τέλος πάντων είναι ένα σύνθετο. Είναι μια. Μιλάς αυτά τα λες τη μαμά σου, γιατί μετά έρχονταν ο γιος μου και μου τα έλεγε και έλεγα πάει το παιδί μου. Δεν ξέρω, δεν έχω σχέση με μανάδες και τα λοιπά. Τώρα σου μιλάω εδώ για μένα και για το όλο αυτό το έργο που προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν έχει σημασία όμως, δημιουργείς με αυτό. Για πες παρακάτω. Επομένως είναι μια. Τι λέγαμε για το Μελανόχητο, ότι ναι, η στίχη είναι. Όλα, εγώ ξέρεις τι θέλω. Όλα αυτά εκπορεύονται από ότι ο Νικόλας, από ό,τι καταλάβατε, έχει φτιάξει
Είναι ένα παιδί μάλλον που δεν έχει ένα ταλέντο, είναι πολυτάλαντο και δεν το έχει καταλάβει. Πολυτάλαντος, δηλαδή, ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι, και γιατί μου είπε πριν, πριν που περιμέναμε και είχαμε τα τεχνικά προβλήματα, ναι, μιλάγαμε. Ναι, ναι. Και μου είπε ότι γράφει πολλά, έχει γράψει θεατρικά. Έχω τέσσερις, Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι η φαντασία σου είναι τόσο μεγάλη. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει πολύ, τόσο... έχω δημιουργικότητα. Μπράβο. Από πολύ μικρό παιδί και έχω ανέκδοτα, κειμενικά έργα, έχω θεατρικά. Πρέπει να γράφεις πολύ ωραία. Αυτά, τα οποία αυτά και λόγω και των ειδικοτήτων μου. Ως θεατρολόγος να δώσω και τα χαιρετισματά μου και στο τμήμα θεατρικό σπουδώνω που φοιτήσαν και όσους έχουμε ανθρώπους και κάποιους έτσι φοιτητές που ακόμη έχω έτσι κάποιους έτσι επαφές, αλλά και ως ψυχολόγος και ως οτιδήποτε άλλο θες, καλλιτέχνης και στο γενικότερο φάσμα. Επομένως υπάρχει ένα μεγάλο έργο και χτυπάω αρκετά χρόνια τις πόρτες να κάτι από όλο αυτό το έργο να πάει και να υλοποιηθεί είτε σε μια σκηνή, είτε σε μια μουσική σκηνή όπως η μουσική που κάνουμε, είτε σε μια τηλεόραση, είτε σε ένα κινηματογράφο. Και με σοβαρό όμως πράγμα, δηλαδή δεν πάω δηλαδή για να περάσει η ώρα, ούτε για να δείξουμε δηλαδή σάπουν όπερες χαμηλού πνευματικού περιεχομένου. Αυτό ίσως είναι και το αρνητικό, διότι σήμερα πουλάει πολύ το άρπα κόλλα. Υπάρχουν όμως κάποιες θεατρικές ομάδες που έχω φέρει εγώ παιδιά εδώ, που ασχολούνται με το πιο ψαγμένο. Βέβαια τι γίνεται τώρα, με το πιο ποιοτικό, με το πιο ξεχωριστό. Ξέρω πολύ καλά το ότι υπάρχουν πειρατικές ομάδες που... που μπορούν να ασχοληθούν. Και γνωρίζω και πολύ καλά έτσι πως δεν απευθύνομαι στην πληθώρα του κόσμου. Απευθύνομαι σε ένα μέρος που έτσι κι αλλιώς από εκεί και, και προέρχομαι. Και μετά θα σου έλεγα ένα άλλο. Δηλαδή, εντάξει, τίποτα δεν είναι τυχαίο, οι γνωριμίες. Μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί τώρα με ένα δουλεύει το μυαλό μου που μπορώ να, να φτιάξει εσύ μια δικιά σου θεατρική ομάδα. Και αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα. Αλλά και είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Πίστεψέ με, είναι πάρα πολλοί ηθοποιοί. Που θέλει πολύ να συνάδελφοι παίξουν, θα λέγαμε. Μπράβο, ναι. Είναι πολύ εύκολο νομίζω. Θέλεις να πάμε να κάνουμε και ένα δωράκι στους θεατές μας. Το δεύτερο CD θες να ακούσουμε. Πάμε στο δεύτερο. Μπράβο. Να ακούσουμε. Λοιπόν. Τι πατάω. Πρέπει να πας. Το κάτω. Όχι, όχι. Το βρίσκω κάτω. Πρέπει να πας στην επίσημη σελίδα που είναι πιο πάνω. Όχι, όχι εκεί. Εκεί που λέει μελανόχυτος, κάτω, ναι. Και να πατήσεις εκεί που λέει playlist. Εδώ. Ναι. Και να πας εδώ στη μέση. Αυτό είναι. Ναι, η τελετή. Επίσης να πούμε το ότι η μουσική υπάρχει στο επίσημο κανάλι Μελανόχυτος με το χ με ύψιλον στο YouTube και μπορεί εκεί να βρει ο καθένας και τους τρεις δίσκους σε playlist και με πάρα και με την έτσι σε πολύ καλή ποιότητα και παλεύοντας και την οπτικοποίηση και όλα αυτά. Ωραία, για να το ακούσουμε. Άλλο είδος αυτό. Άλλο είδος. Thank you.
ελαφρύ είναι στα πρώτα δύο λεπτά. Αλλά τα λόγια έχουν ουσία πάλι και αυτά. Μα δεν σου είπα ότι τα λόγια δεν έχουν ουσία. Εννοείται, μα αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Είναι ότι γράφω ουσία. Γράφω πράγματα τα οποία δεν είναι σοβαρά λόγια. Είναι για τον άνθρωπο, είναι για την ψυχή, είναι για το πνεύμα. Και ακούσαμε τα πρώτα δύο λεπτά από ένα κομμάτι που είναι 15 λεπτών, έτσι. Είναι μουσική σουίτα. Για όλα αυτά που δεν έμαθες, για όλα αυτά που δεν έγραψες. Μη φοβάσαι, 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 μη φοβάσαι καλά εδώ. Για όλα αυτά που δεν δόπιασες, για όλα εκείνα που δεν κράτησες, για όλα εκείνα που δεν αγάπησες. Που δεν τα έχεις εκδώσει. Αυτό θα το δούμε. Και θα καλύτερα τραγούδια. Δηλαδή θα ξεκινήσω πραγματικά με ένα τραγούδι έτσι για αρχή, εισαγωγή, κατάλαβες, να παιχθεί όλο. Έτσι θα το κάνω. Γιατί θα έχουμε ένα δύο να το απολαύσουμε. Εντάξει, σίγουρα εδώ πέρα ναι, να πούμε και κάτι ότι αν ακούστηκε, αυτός είναι ο δεύτερος δίσκος, η τελετή, όπου ουσιαστικά είναι το Magnum Opus, περιέχει 4 15 λεπτές μουσικές συνθέσεις, όπου αλλάζουν κάθε δύο, δηλαδή ουσιαστικά είναι 4 κομμάτια 5 μαζί, αλλά σε μια μουσική, σε μια έτσι μουσική ενορχήστρωση πολλών οργάνων και τι να πω, αυτός ο δίσκος πήρε 1,5 Λέβαια, χρόνο για να φτιαχτεί. Έχω μια ποιότητα μέσα, δηλαδή έχω μια καλή ανατροφή. Ναι, αναλόγως. Αυτός ο δίσκος είναι διπλός, είναι διπλός. Καθέλη να είναι. Πες, ναι. Είναι διπλός αυτός ο δίσκος. Περιέχει πρώτα το. Έχει και ένα ακόμα συντάκι μέσα που είναι απλή μουσική soundtrack που λέμε. Γιατί αυτό δουλεύει και σαν κίνημα θεατρικό και κινηματογραφικό κομμάτι. Πάντως μπορεί να το δούμε αυτό. Τον δεύτερο δίσκο θέλει πολύ. Έχει πολύ ψωμί και έχει πολύ δουλειά. Ίσως είναι να κάνουμε κάποια στιγμή κάτι που να αφιερώσουμε. Γιατί έχει πολύ ψωμί μέσα και πολύ νόημα και η στίχη. Χρησιμοποιούμε. Αυτό το μη φοβάσαι είναι να το βάζω εγώ να τα ακούω. Μετά αυτό φυσικά αλλάζει το κομμάτι, έτσι. Δηλαδή κάθε δύο λεπτά πάμε σε άλλη μουσική. Μαζί, στο τέλος επανερχόμαστε. Είναι σουίτες. Γι' αυτό είναι και 15 λεπτά. Κάτι που και αυτό είναι πολύ δύσκολο για να γίνει, αλλά τέλος πάντων. Σε αυτό το δύσκολο γίνεται συνδυασμός αφρικάνικης μουσικής και ινδικής και αρχαίγονης μουσικής. Σε συνδυασμό με τα σύγχρονα μέσα. Αν δεν πάμε εδώ στο playlist πάλι και να ακούσουμε τώρα από τον τρίτο δίσκο που κυκλοφόρησε το 2023, το πρώτο δίσκο. Γυναίκα, τα έμαθες τα νέα, χωρίζουμε. Γυναίκα, τα έμαθε στα νέα, ροδιαλύουμε. Τον ήχο μας καταστρέφουμε. Τα γέννητα τέχνα μας τον και αδακρεμίζουμε. Γυναίκα,
μπαλάντες. Ο τρίτος δίσκος που ακούμε, που λόγω του χρόνου δεν έχουμε να τα ακούσουμε. Τώρα δηλαδή, λόγω ότι την πατήσαμε, δεν αλλά... έχουμε χρόνο, αλλά νομίζω τρίτη-τετάρτη το Οκτώβριο να το υπολογίζουμε. Ναι, να γίνει πάλι κάτι. Τρίτη-τετάρτη. Αυτός ο δίσκος λέγεται Ειδική Χερσόνησος. Ειδική Χερσόνησος. Ειδική. 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 Ναι. Από... Ειδή. Ναι. Το ιδίο, ναι. Κάπως έτσι. Ναι. Μα αυτό θέλω να σου πω, αυτό το σχήμα αυτό εννοεί. Βεβαίως, έχει την ιερότητα της, την ιερότητα της, της γυναίκας. Της μήτρας, άρα του έρωτα, άρα δηλαδή ναι, το νησί του έρωτα. Ωραία. Πάει... Και είναι σε πιο ερωτικό στίχο. Ναι, ναι, κάθε δίσκος αλλάζει και έχει άλλο ύφος και άλλα συναισθήματα. Αυτό είναι ο τρίτος που βγήκε τώρα το καλοκαίρι, το Πάσχα, το καλοκαίρι και κοντά του 2023. Και περιέχει πάλι και περιέχει 10 κομμάτια, πιο ρομαντικά, πιο ερωτικά, πιο σοβαρά. Γιατί τον αγάπησα, γιατί έχει φτιάξει το δικό του ωραίο κόσμο. Που σε κάθε δίσκο αλλάζει. Νικόλα μου, εγώ θα κάνω τα δύνατα δυνατά να σε φέρω σε κονέ και με ανθρώπους και με κάποιους θεατρικούς χώρους. Γιατί εσύ τώρα όμως μπορείς και να το σκηνοθετήσεις ή μόνο το έργο να το δώσεις σαν θεατρικό έργο και θα θες... Εγώ και γράφω πράγματα, πέραν το μουσικό κομμάτι. Λέμε για τα θεατρικά έργα που έχεις. Ναι. Θες να τα σκηνοθετήσεις και όλα. Και σκηνοθετώ και, και τα γράφω και τα πέφτω και όλα. Να δούμε πώς μπορούμε να... Και σίγουρα φυσικά έτσι με ανθρώπους, με παραγωγούς, εννοείται όλα αυτά. Κόσμο και με κόσμο που ναι, εγώ είμαι, που θέλω δηλαδή κόσμο να καλωσορίσω δηλαδή στο όραμα αυτό. Ωραία. Είναι πολύ ωραίο έτσι να ακούω κάποιος. Βέβαια. Και εγώ είμαι ηθοποιός, θα με χρησιμοποιήσει εμένα σαν ηθοποιό. Όχι. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι θα κάνω την το ιέρια. Παρατήρησα κάπου, το είδα σε κάποιες σκηνές που έχεις πράξει. Δεν θες τις ιέρειες, εγώ θα είμαι αυτή. Αμέ, γιατί λοιπόν, όχι. Που, κάτω... και, που σου είπα ότι από μικρή δεν το κάνω. Γιατί όχι. Λοιπόν, ναι, μικρή, εγώ πάλι μικρή μαγευόμουν με τον Ντράκουλα, με το μυστήριο αυτό το... Μα γι' αυτό σε αγάπησα. Α, ευχαριστώ πολύ. Και πάλι να πούμε ότι όλα αυτά και περισσότερα είναι μια μικρή ιδέα. Φυσικά ο κόσμος που ενδιαφέρεται θα ακούσει έτσι και πάνω απ' όλα επειδή είναι ιδιαίτερα πρέπει σίγουρα να, δηλαδή, να απευθυνθεί σε ανθρώπους που θα κατανοήσουν πρώτον τον στίχο γιατί ο στίχος είναι, είναι για μένα πολύ σημαντικό. Ο στίχος είναι ψαγμένος, είναι στίχος που έχει γραφτεί και περνάει νοήματα, δεν είναι έτσι ένα απλά το ακούσαμε κιόλας, ούτε είναι με βομολογία, δηλαδή και το πρώτο που έχει αναρχία και έχει επανάσταση και αυτά δεν έχει βομολογία, έχει ωραίο επαναστατικό λόγο και αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσει που γράφουν και οι νέοι, ναι, μ' αρέσει κάτι... που ήταν ροκ και δεν έχει βρισχές. Και για κάτι πιο ηθικό. Μπράβο. Ξέρεις, γιατί έχουν χαθεί πολλές αξίες. Και μέσα σε αυτό το μυστήριο, Νικόλα, εγώ βλέπω μια ανατροφή 1100. Λοιπόν... όλα αυτά τα μουσικά και τα στιχουργικά μπορούν να τα ακούσουν οι φίλοι ακροατές. Μπράβο, πες μας. Στο επίσημο κανάλι στο YouTube, Μελανόχητο στο χ με ύψιλον. Αλλά και. Ναι, το λέω. Αν και τόσο αυτά, τα έχουν δει όλα αυτά τα που γράφουν. Εκεί υπάρχουν τα playlist που είναι οι τρεις δίσκοι φτιαγμένοι. Όπως βλέπεις και εσύ και από ό,τι βλέπεις και εδώ, υπάρχει σε κάθε κομμάτι ένα βίντεο που παίζει. Δηλαδή, κάθε βίντεο, και κάθε... σε όλα τα βίντεο υπάρχει ο στίχος που μπορείτε να το διαβάσετε, αλλά είναι τόσο... με υψηλή ανάλυση όλα και αυτά. Και βλέπεις όμως ότι ο στίχος είναι ποιητικός, δηλαδή δεν είναι φτηνός και να βάλω και μουσική και έτσι. Ναι. Έχει, δηλαδή, μπράβο σου ρε Νικόλα, για να σου λέω εγώ κάνω αυτό αγάπη. Που λένε η εντεχνίλα που είχε φάει την ελληνική κοινωνία, ναι, η εντεχνίλα που ήταν σε συνδυασμό και λίγο και με την αριστερίλα, να θυμάσαι παλιά και γινόταν ένα μπούγιο. Έτσι. Ναι, πάνε και αυτά τώρα. Ξεταράστηκαν. Ζούμε τις εποχές του. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο φίλος μου Πετρόπουλος που περιμένει θα μου κάνουν να μπορώ να κάνω zoom. Για να ζουμάρω τα ωραία πρόσωπα, τα χαμόγελα. Δηλαδή ο Νίκος τώρα, άμα βλέπατε τι φωτεινή προσωπικότητα λοιπόν, έχει, ναι, δεν κάνει zoom μπροστά, να δείτε το χαμόγελό του. Και μ' αρέσει που είναι έτσι... μπράβο, μην εκεί, στον ουρανό, κι εγώ μαζί σου. Προσπαθώ. Μην μου κατέβεις ποτέ σε αυτή τη γη, ποτέ. Λοιπόν, ναι, καλή αρχή λοιπόν για όλους μας. Καλή αρχή για όλους. Τώρα για την επόμενη Τετάρτη δεν ξέρω, γιατί ίσως να κάνουμε ενός φίλου μια, το συντονισμό στην παρουσίαση του βιβλίου του. Θα σας ενημερώσω. Πάντως την τελευταία Τετάρτη του μήνα έχουμε μια αγαπημένη συγγραφέα, mm-hmm, που είναι νεοσμυρνιώτισσα.
τα λέμε, σας αγαπώ πολύ, θα σας παραδώσω στον Δημήτρη τον Πετρόπουλο και βέβαια στις πολύ επίκυρες συνεντεύξεις με τους Δημοτικούς Συμβούλους που είναι τα επίκαιρα τώρα, τώρα του μήνα αυτά που μας καίνε. Είναι αυτό που τρέχει τώρα, είναι το φρέσκο. Μπράβο, το απόσταγμα. Να σας προσκαλέσουμε το Σάββατο στη συναυλία που κάνει, το Σάββατο είναι ή την Παρασκευή, στη συναυλία που κάνει, 17 του μήνα. Ποιος? Στη συναυλία που κάνουν τα νέα παιδιά, είναι ροκ συναυλία στην Εστία. Το είδα, αυτό να μην το χάσει κανείς. Μπράβο, είναι μεγάλη το φεστιβάλ. Ναι, και σένα σε περιμένουμε να έρθεις. Ο Δήμος στους νέους ανθρώπους. Μπράβο, Δήμος. Όταν λέμε νέους, σε πόσο χρόνο, γιατί εγώ είμαι τώρα... Είναι του Λυκείου, παιδιά. Είναι του Λυκείου, έχω παιδιά. Έχω φύγει χρόνια από το Λυκείο, εγώ είμαι γριά. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία, αλλά εσύ μπορείς να τους δώσεις. Είναι ωραίο να έρθεις και να έρθεις σε επαφή με τα παιδιά. Εσύ έχεις να έρθεις. Εγώ είμαι τώρα γριά μπροστά στους λύστους, στα λυκειόπεδα. Στα λυκειόπεδα. Άντε. Λοιπόν, ο κοροϊδέει και αυτό. Στο φεστιβάλ, ναι. Λοιπόν, το ποιότητα ζωής, βέβαια πάντα ο κύριος Κουτελάκης στηρίζει τους νέους ανέκαθεν. Βαρίως. Και τα προωθεί τα νέα τα παιδιά, άλλωστε και τέλος πάντων μην κάνω αυτό, αλλά και στην παράταξή του έχει υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο που είναι 18 χρονών. Είναι ο πιο μικρός δημοτικός. Από νωρίς δηλαδή πήγε στα βάσανα. Ο πιο μικρός δημοτικός υποψήφιος σύμβουλος. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Καλή συνέχεια, τα λέμε. Καλή σεζόν 2023-2024 και να πούμε ότι εγώ κλείνω 10 χρόνια αυτή τη χρονιά καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας. 10 χρόνια! Κάνε το γενέθλιό μας το 15. Ωραία! 10 years σας anniversary! Σας παραδίδω στον Πετρόπουλο και τη Λάσφη. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω, θα βάλω αυτό και θα παίζει μέχρι να κλείσω.